Η ρωσική βιομηχανία απειλείται από μαζικέ χρεοκοπίες εργοστασίων, δήλωσε ο επικεφαλή τη μεγαλύτερη ρωσική βιομηχανική κρατική εταιρεία Rostec, Σεργέη Τσεμέζοφ, e σύμφωνα με μέσο μαζική ενημέρωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα για το μεταποιητικό τομέα είναι η απότομη αύξηση των επιτοκίων δανείων, τα οποία τρώνε όλα τα κέρδη και δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσει. Αν συνάψουμε συμβάσει για προϊόντα των οποίων ο κύκλο παραγωγή είναι μεγαλύτερο από ένα έτο, τότε φυσικά το μέγιστο που λαμβάνουμε είναι προκαταβολή 30 με 40%. Τα υπόλοιπα κεφάλαια για την παραγωγή αυτών των προϊόντων πρέπει να έρθουν από δανεισμό και με τέτοιο επιτόκιο που όλο το κέρδο που παρέχουμε να καταναλώνεται από του στόχου που αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε στην τράπεζα, είπε ο Τσεμέζοφ. Ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας ότι έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ασύμφωνο για τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν δανεικά κεφάλαια. Ο ίδιο σημείωσε επίση ότι σήμερα το ζήτημα είναι είτε να σταματήσει η εξαγωγή αεροσκαφών συστημάτων αεράμινα, πλοίων και άλλων προϊόντων υψηλή τεχνολογία τη ROSTEC, αλλιώ κάτι πρέπει να γίνει. Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο από τον Ιούλιο του 2023, ανεβάζοντα το σήμερα στο 19%. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει το πρόβλημα απασχόλησης στη Ρωσία και επηρεάζει την οικονομία της. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δύο από του κινητήρε που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση τη πολεμική προσπάθεια, καταναλώνονται αφιδώς. Οι εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι. Η έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρωσική οικονομία εδώ και αρκετό καιρό. Όπω συνηθίζεται στι δυτικέ χώρε, η Ρωσία έχει και αυτή δημογραφικό πρόβλημα το ύψος των σωρευτικών άμεσων στρατιωτικών δαπανών της Ρωσίας περίοδου 2022-2024 θα μπορούσε να φτάσει τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στο δεύτερο έτος του. Είναι σημαντικό ότι το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει σχεδόν τριπλασιασμό των άμεσων δαπανών για τον πόλεμο μεταξύ 2024 και 2023 σε 6,4 τρισεκατομμύρια το ελάχιστον, έναντι 2,3 τρισεκατομμυρίων ρούβλια αντίστοιχα, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αυτό ο υψηλό προπολογισμό για το 2024 είναι ενδεικτικό μεταξύ άλλων τη προβλεπόμενη αύξηση τη παραγωγή όπλων και τη κάλυψη των μέχρι τώρα απολειών εξοπλιστικού κεφαλαίου, υποδηλώνοντα παράλληλα την πρόθεση τη ρωσική ηγεσία για δραματική αύξηση των πολεμικών δυνατοτήτων τη χώρα με όλα τα συνεπακόλουθα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.